Καλημέρα Παύλο, καλημέρα Μαρία, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στα βαθιά νερά του επιχειρήν θα βουτήξουμε Μαρία και Παύλο, εντάξει. Λοιπόν, και έχουμε ωραίες ειδήσεις, ενδιαφέρουσες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με μια επιμέρους επιχειρηματική είδηση που αφορά την Τράπεζα Πειραιώς και την Demand. Διαβάσαμε 2-3 πράγματα στο Euro Today, αλλά αφήσαμε το ρεπορτάζ να μας το παρουσιάσεις εσύ. Έχουμε λοιπόν μια στρατηγική συνεργασία των δύο πλευρών μεταξύ τους. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Χρήστο Μεγάλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Πειραιώς, και τον κύριο Δημήτρη Ανδριόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Demand, να δίνουν τα χέρια και να επισφραγίζουν με αυτόν τον τρόπο, τον παραδοσιακό κλασικό τρόπο, μια σημαντική συνεργασία που αφορά 4 πολύ μεγάλα έργα. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, τη στέγαση κεντρικών διοικητικών μονάδων της Πειραιώς, της Τράπεζας Πειραιώς, σε ακίνητο επί της οδού Κοραή. Είναι μια έκταση περίπου 15.000 τετραγωνικών μέτρων. Θα αξιοποιηθούν τα 9.000 τετραγωνικά μέτρα για την εγκατάσταση της τράπεζας και των αναγκών της. Τα υπόλοιπα θα διατεθούν σε καταστήματα λιανικού εμπορίου και εστίασης, προκειμένου η οδός Κοραή να αποκτήσει ξανά πάλι μια κινητικότητα εμπορική, ψυχαγωγική, αλλά και τραπεζική. Πολύ σημαντική. Να πούμε ότι το επόμενο project αφορά την ανάπλαση του βιομηχανικού συγκροτήματος FIX στη Θεσσαλονίκη. Πειραιώς, Τράπεζα Πειραιώς και Demand έχουν έρθει σε καταρχήν συμφωνία για χορήγηση ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για το συγκεκριμένο έργο. Επισφραγίστηκε και επιβεβαιώθηκε ότι το project θα συνεχιστεί και θα υλοποιηθεί, και είναι κάτι που το περιμένει πάρα πολύ και η συμπρωτεύουσα, όταν και εφόσον φτάσει και στην πλήρη ανάπτυξη του, δίνοντας μια άλλη μορφή στο σημείο στο οποίο βρίσκεται. Το τρίτο project αφορά την ανάπτυξη παραθαλάσσιας έκτασης 100 στρεμμάτων παρακείμενης του λιμένα Λαβρίου. Πάρα πολύ φιλόδοξο project, προκειμένου και αυτό το σημείο της πόλης της Αττικής, μάλλον της ευρύτερης περιοχής της Αττικής, να αποκτήσει νέα μορφή και νέα ζωή. Υπάρχει καταρχήν συμφωνία με τη Demand, με τη διαχειρίστρια εταιρεία που ελέγχει και τη Γυροτέρα, που είναι η ιδιοκτήτρια του ακινήτου. Σκοπός της συμφωνίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας ευρείας επένδυσης για την αποκατάσταση της έκτασης με την ανάπτυξη πολυοδομικών υποδομών και κτηριακών εγκαταστάσεων για ξενοδοχεία, κατοικίες, επιχειρήσεις εστίασης και χώρους αναψυχής. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα επαναπροσδιοριστεί η περιοχή του Λαβρίου αποτελώντας έναν τουριστικό πόλο, πέρα από το γεγονός ότι το Λαβρίο σηματοδοτεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό και στην εξόρυξη, στην εξορυκτική βιομηχανία. Εγώ το επαναλαμβάνω, είναι κάτι στο οποίο ξέρουμε ότι έχουν δίνει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά και τώρα και στον τουρισμό. Το τέταρτο project έχει να κάνει με την απόκτηση της Demand πλειοψηφικού ποσοστού σε εταιρείες ειδικού σκοπού, Λικούργος ΜΑΕ και Ιανός ΜΑΕ, στις οποίες ανήκει το ακίνητο της Πάλε Ποτέ Λαμπρόπουλος, Σταδίου και Αιώλου, και μάλιστα θα αναμορφωθεί και προκειμένου και αυτό να αποτελέσει πόλο έλξης για ψυχαγωγία, εμπορική δραστηριότητα και όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή.